Με πολύ μεγάλη χαρά υποδέχομαι τον Μανούσο Μανουσάκη, έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες σκηνοθέτες στην χώρα μας. Καλημέρα σας, κύριε Μανουσάκη. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί θα δούμε Κόκκινο Ποτάμι 2, θα σας έχουμε στην πόλη, θα σας έχουμε και με παράσταση στην πόλη, οπότε δεν μπορούμε παρά να είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και εγώ είμαι χαρούμενος που θα ξανάρθω στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη που κάναμε και το Ζερί της Τσάνης εκεί. Ναι. Και συνεργαστήκαμε τόσο συγκλονιστικά με τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και με τις αρχές. Ήταν δηλαδή αυτό που ζήσαμε στο Ζερί της Τσάνης, η δοτικότητα του κόσμου, η αγκαλιά, αυτή η ψυχή που αγκαλιάσε τη δουλειά μας, ήταν κάτι συγκλονιστικό για μας, μας έδωσε 50 χρόνια ζωής. Και εμάς μας τόνωσε πάρα πολύ ως πόλη το ότι μια τόσο σημαντική ταινία, ιστορική ταινία, που φώτισε πτυχές της πόλης, τις οποίες τείνουν πολλοί να ξεχάσουν, ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική εμπειρία για εμάς και το Ζερί της Τσάνης για εμένα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να το βλέπουν στα σχολεία. Μακάρι, μακάρι, ναι, βλέπουν στο σχολείο και αυτό και το Κόκκινο Ποτάμι βέβαια, γιατί αυτό είναι μια πτυχή της ελληνικής ιστορίας που δεν έχει φωτιστεί μέχρι τώρα. Όλη αυτή η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, αυτή η συγκλονιστικά τραγική ιστορία που δεν την κοινοποιούμε, δεν την μοιραζόμαστε, δεν τη λέμε, είναι σαν να το κρύβουμε. Ελπίζω μέσα από τη δική σας δουλειά να φωτιστεί ακόμα περισσότερο και σε διεθνές επίπεδο, γιατί θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Και πάμε να δούμε το Κόκκινο Ποτάμι 2. Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα, κύριε Μανουσάκη? Ελπίζουμε, αν όλα πάνε καλά και ευοδοθούν όλες οι συζητήσεις και τα οργανωτικά, να αρχίσουμε γυρίσματα τέλος Μάη, αρχές Ιούνιου. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Η Αναστασία Παντούση βλέπω θα πρωταγωνιστεί και πάλι. Ναι, μα είναι η συνέχεια, είναι η επιζήσασα από την τραγική σφαγή που παρακολουθούσαμε επί 32 επεισόδια. Και ο Όμηρος Πουλάκης θα είναι ο νέος πρωταγωνιστής μας στη σειρά που έρχεται. Τώρα, μας έρχεστε όμως και με μια θεατρική παράσταση πάρα πολύ επίκαιρη, τραγικά επίκαιρη, γιατί πραγματεύεται ένα θέμα το οποίο μας πονάει, τα Άγουρα Κεράσια. Τα Άγουρα Κεράσια, ένα έργο του Μιχάλη του Άνθη, ένα εξαιρετικό έργο που το ερμηνεύουν συγκλονιστικά η Τάνια Τρύπη και ο Κωνσταντίνος ο Καζάκος. Είναι πραγματικά μια σκληρή ιστορία που είναι τόσο πραγματική και τόσο επίκαιρη δυστυχώς, που σε κάνει να τριχιάζεις και να... Κυρίως όμως να αναρωτιέσαι, τι είναι ο άνθρωπος, τι μπορεί να είναι ο άνθρωπος, ποια είναι τα όρια ενός ανθρώπου και πραγματικά εκεί να μένεις με το στόμα ανοιχτό. Τώρα επειδή μελετάμε την ιστορία για το δεύτερο ποτάμι, ο Χόρτον, πρόξενος της Σμύρνης, είπε «Αυτό που βλέπω με κάνει να ντρέπομαι ότι ανήκω στο ανθρώπινο είδος». Για την καταστροφή της Μύρνης. Mm-hmm. Τέλος πάντων, είναι μια ιστορία οικογενειακής βίας, απρόσμενης στην εξέλιξή της, δεν θα πω και πάρα πολλά βέβαια γιατί πρέπει να δείτε το έργο, συγκλονιστικά γραμμένα από τον Μιχάλη Άνθη, πάρα πολύ ωραία. Να πούμε λίγο και για τους ακροατές που ίσως δεν έχουν μάθει για την ιστορία. Πρωταγωνιστές είναι ο Στάθης και η Φανή, Κωνσταντίνος Καζάκος, Τάνια Τρύπη. Ζουν μια φαινομενικά ίσχυη ζωή, επιτυχημένη επαγγελματικά. Γιατρός αυτός, επιτυχημένη manager director, όπως λέμε στα σύγχρονα ελληνικά, διευθυντής χειραγώγης εταιριών, θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε. Διευθύντρια χειρολογής εταιριών, η Τάνια, η Φανή, και έχουν ένα κορίτσι, μια κόρη, η οποία είναι η πρωταγωνίστρια, αν και δεν εμφανίζεται ποτέ στο έργο, αλλά είναι η πρωταγωνίστρια. Τι τραύματα μπορεί να φέρει το παιδί και ξαφνικά αρχίζει να φέρεται αψυχολόγητα, λείπει από το σπίτι, κυκλοφορούν κάτι, βίντεο, και πολύ επίκαιρο και αυτό, βίντεο και φωτογραφίες διάφορα στο διαδίκτυο, προσπαθούν να τα μαζέψουν οι γονείς, αλλά ουσιαστικά το παιδί κάτι θέλει να αποκαλύψει. Το οποίο όμως δεν θα σας αποκαλύψω εγώ. Όχι, σε καμία περίπτωση.
Και ούτε εσείς παρακαλώ. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, αν έχετε εσωτερική πληροφόρηση. Όχι, όχι, όχι. Να πούμε ότι ο Μιχαήλ Άνθης, ο οποίος έχει γράψει το έργο, έχει πάρει 4 κρατικά βραβεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Πρόκειται για ένα πολύ δυνατό έργο, το οποίο παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές. Και μετά από πολλές αναβολές λόγω του κορονοϊού, έρχεται επιτέλους στην πόλη μας. Και πραγματικά το περιμένουμε πώς και πώς. Είναι το επόμενο τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο Σοφούλη. Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Τώρα, του χρόνου κλείνεται 50 χρόνια δημιουργίας, κύριε Μανουσάκη. Όχι, τα έχω κλείσει φέτος. Φέτος τα κλείσατε. Ναι, μα βάλουμε και τις προετοιμασίες για την πρώτη σας ταινία. Πάμε στο 72. 50 χρόνια δημιουργίας και μπορεί και πέρσι, αλλά ας πούμε φέτος, πάντως όχι του χρόνου. Λοιπόν, 50 χρόνια καταφέρνετε να μένετε τόσο επίκαιρος. Πώς το καταφέρνετε αυτό? Μαθαίνω. Μαθαίνετε ακόμα? Βέβαια, τι ελίμονο που θα σταματήσεις να μαθαίνεις, σταματάς να ζεις. Μαθαίνω. Αποκτώ εμπειρίες. Η κάθε δουλειά συσσωρεύει καινούριες εμπειρίες που ενσωματώνονται στην καινούρια. Και αυτό πάει αένα. Στο χρόνο, συνεχίζεται. Δηλαδή η κάθε μέρα συσσωρεύει εμπειρίες για την επόμενη, η κάθε ώρα, το κάθε λεπτό συσσωρεύει εμπειρίες για το επόμενο λεπτό. Και ανανεώνομαι γιατί συνεργάζομαι με νέους ανθρώπους, κλέβω νέες ιδέες, τους πίνω το αίμα ως βαμπύρ και αναζωογονούμε. Βλέπω μάλιστα ότι παρατηρώντας το σύνολο της δουλειάς σας, ότι έχετε ένα μάτι στραμμένο στο παρελθόν και ένα στο απόλυτο σήμερα. Βλέπουμε δουλειές όπως ας πούμε τα άγουρα κεράσια που είναι τόσο σημερινό, τόσο σήμερα, και δουλειές ταυτόχρονα οι οποίες έχουν να κάνουν ας πούμε αυτά που παρουσιάσατε στην ΕΡΤ, μια τρία εξαιρετικά πράγματα, το Βαριάνο στα Σπόρκα, το Ποιος ήταν ο φωνεύς του αδερφού μου και τις κρίσιμες τιμές, που είναι κλασική λογοτεχνία. Πώς αυτά αντιπαρατίθενται? Κοιτάξτε, δεν είναι έργα του παρελθόντος αυτά, ούτε τα ιστορικά έργα ανήκουν σε ένα παρελθόν. Περιγράφουν και το σήμερα. Δηλαδή ο Βαριάνος Σαφόρκα πολύ έκδηλα, γιατί αφορά μια πανδημία της εποχής που είναι μια τραγική συγκυρία με το σήμερα, βλέπει τους χαρακτήρες των ανθρώπων που γράφτηκαν πριν από 160 χρόνια, πόσο σύγχρονοι είναι, πόσο αναγνωρίζουμε το γείτονά μας, τον εαυτό μας, στις αντιδράσεις κάτω από μια κρίση, πώς δράει η πολιτεία. Βλέπεις ότι είναι σημερινή πολιτεία, είναι καταπληκτική η σύγχρονη αυτή με ματιά του Παπαδιαμάντη. Δηλαδή αναλύει τόσο καλά και τόσο σε βάθος τους χαρακτήρες του, που αυτό το κουκούτσι του χαρακτήρα είναι αέναο, είναι διαχρονικό. Όπως επίσης και στο φωνέα του αδελφού μου, ο Βυζινός δημιουργεί μια ψυχολογική αστυνομική σε εισαγωγικά ιστορία που προσωπιάζει με αρχαίο δράμα. Ο ένοχος δεν ξέρει ότι είναι ένοχος και ψάχνει να βρει τον ένοχο. Η μάνα δεν ξέρει ότι έχει υιοθετήσει τον ένοχο και ψάχνει και αυτή να βρει το φωνιά του ουγιού της. Όσον αφορά τις κρίσιμες στιγμές, διαπραγματεύεται ένα κρίσιμο ερώτημα, και όσο περνά ο καιρός ακόμα κρισιμότερο, τι μπορώ να κάνω εγώ για να αλλάξω τα πράγματα. Και αισθάνομαι αδύναμος, δεν μπορώ να κάνω κάτι, όλα ελέγχονται από μια υπέρτατη δύναμη, και στις κρίσιμες στιγμές βλέπουμε τον ήρωά μας που ξεκινά από αυτή την αντίληψη, τι είναι κατοχή, είναι θα περάσει, σιγά σιγά να συνειδητοποιείται και να συνειδητοποιεί ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα, και κάνει βέβαια, που είναι ένα πάρα πολύ σύγχρονο υπαρξιακό ερώτημα. Δεν είναι του παρελθόντος πράγματα αυτά. Αυτά είναι σημερινά, άσχετα αν παρουσιάζονται σε μια λογοτεχνία 80 χρόνια πριν, 160 χρόνια πριν, 140 χρόνια πριν. Όπως και το Κόκκινο Ποτάμι είναι μια πάρα πολύ σύγχρονη ιστορία. Οι γενοκτονίες συμβαίνουν συνέχεια. Το θέμα είναι να σταματήσουν να γίνονται γενοκτονίες. Δεν είναι κάτι που έγινε στο παρελθόν. Η αστάθεια του διεθνούς πολιτικού σκηνικού η τότε είναι αντίστοιχη με την αστάθεια του διεθνούς πολιτικού σκηνικού τώρα. Οι άνθρωποι τώρα που ήσαν επαναπαυμένοι στις ήσυχες ζωές τους, στην ευμάρειά τους, στην ησυχία τους, ξαφνικά χάσαν τη γη κάτω από τα πόδια τους μέσα σε μια ώρα, κυριολεκτικά σε μια ώρα μέσα. Πόσο δε αφορά του Ζερή Τσιτσάνης, που είναι και αυτό μια ιστορική ταινία, η ταινία έγινε για να δείξουμε
πού μπορεί να οδηγήσει ο ρατσισμός και η μυσαλλοδοξία σε μια εποχή που αυτά τα φαινόμενα διωγγώνονται. Και τι πραγματικά είναι ναζισμός σε μια εποχή που τα ναζιστικά μορφώματα ανά την Ευρώπη τότε παίρνανε δύναμη, να δείξουμε, να μοιραστούμε με τον κόσμο τι πραγματικά είναι ναζισμός σε αυτούς που δεν ξέρουν και σε αυτούς που επιλέγουν να ξεχνάνε. Είναι πάρα πολύ σύγχρονα έργα όλα τα ιστορικά έργα, γι' αυτό συγκινούν τον κόσμο σήμερα, γι' αυτό αφορούν τον κόσμο σήμερα, δεν είναι μουσιακές ιστορίες. Σε καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση. Βλέποντας τις εικόνες πολέμου που βλέπουμε τις τελευταίες 10 μέρες από την τηλεόραση εμείς εδώ, τι σκέφτεστε για όλα αυτά? Ότι άλλη μια φορά αποδεικνύεται το πόσο ιδιοφυής και ηλίθιος είναι ο άνθρωπος. Αυτό που είπατε ακριβώς νωρίτερα, για το πόσο ντρέπομαι που είμαι άνθρωπος ώρες-ώρες, αυτό. Ναι, ναι, και αυτό, και αυτό. Βρισκόμαστε πάλι στα ίδια. Δεν μάθαμε... Πόσο ντρέπομαι που ανήκω στο ανθρώπινο είδος και πόσο ιδιοφυός, ηλίθιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, αυτό το είδος. Τι είμαστε, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Όλος αυτός ο παραλογισμός, ανεφετείας, τίποτα. Μα κοιτάξτε, δεν ξεκινάει τώρα ο πόλεμος. Ο πόλεμος ξεκινάει από τη στιγμή που αρχίζεις να κατασκευάζεις όπλα. Πρέπει να είμαστε ηλίθιοι να πιστεύοντας ότι όλη αυτή η τεχνολογία, όλες αυτές οι επενδύσεις των 3 εκατομμυρίων δεν θα χρησιμοποιηθούν κάποτε. Για τον κινηματογράφο. Βλέπουμε ότι... Βλέπουμε να εξελίσσονται οι πολεμικές μηχανές. Ο κόσμος να πεινά και να επενδύονται δισεκατομμύρια σε πολεμικές μηχανές και νομίζουμε ότι αυτά θα μείνουν στον ντουλάπι. Κάποια στιγμή θα χρησιμοποιηθούν. Είναι πραγματικά όπως τα λέτε. Από στον κινηματογράφο έχετε κάτι στα σκαριά? Όχι, όχι, όχι. Θεωρείτε ότι αυτά τα φλίξ που λέμε σήμερα έχουν πάρει κομμάτι από τον κινηματογράφο, ας πούμε το Netflix που βλέπουμε, το Netflix? Κοιτάξτε, έχει πάρει κομμάτι από την κοινωνική μας ζωή η απομόνωση, η καταμόνας θέαση. Mm-hmm. Η αίθουσα είναι μαγική, η συνέθουσα μοιράζει συναισθήματα, συσφίγεται ο κοινωνικός ιστός ο οποίος αρχίζει να διαρριγνύεται, είμαστε μόνοι μας με το κινητό μας, με το iPad, με το tablet, βλέπουμε και απολαμβάνουμε μόνοι μας όσο μπορούμε να απολαύσουμε, δεν μοιραζόμαστε τα συναισθήματά μας. Μια αίθουσα μοιράζεσαι το γέλιο, μοιράζεσαι το πλάμα. Αλλιώς κλαις και γελάς σε μια αίθουσα και αλλιώς κατά μόνα σπίτι. Όλος αυτός ο απομονωτισμός, οι γνωριμίες μέσω του Facebook, που πια δεν θεωρούμε χρήσιμο και αναγκαίο τέλος πάντων να συναντηθούμε με κάποιον και είμαστε συνέχεια με μηνύματα και με μπλιμπλίκια, όλα αυτά τα μπλιμπλίκια. Αυτό είναι το απειλητικό, δεν είναι αν θα κόψει εισιτήρια ή όχι η αίθουσα, είναι τι κοινωνία δημιουργείται με αυτόν τον απομονωτισμό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμάς έχει επηρεάσει. Πραγματικά, πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Ήταν πραγματικά πολύ ουσιαστική και μας είπατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Εύχομαι να τα πούμε και από κοντά όταν θα μας έρθετε στη Θεσσαλονίκη. Και μην ξεχνάμε, άγουρα κεράσια το επόμενο τριήμερο στο Θέατρο Σοφούλη. Και να τα πούμε και από κοντά, κύριε Μανουσάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.